εξέχουσα σημασία είναι το ολοήμερο συνέδριο με τίτλο Ηλία 2030, η αρχαία Ολυμπία στο επίκεντρο, που πραγματοποιείται σε συνέχεια τη υπογραφή μνημονίου συνεργασία μεταξύ τη διανέωση και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατική αρρωγή και αποκατάσταση από φυσικέ καταστροφέ, Χρήστο Τριαντόπουλο, για την ανασυγκρότηση τη Περιφερειακή Ενότητα Ηλία με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία. Ο Γενικός Διευθυντής της Διανέωσης Διονύσης Νικολάου, η Διευθύντρια Ερευνών Φέη Μακαντάση και η Διευθύντρια Επικοινωνίας Χριστιάνα Παπαγεωργάκη ενημέρωσαν τους εκπροσώπους του τύπου σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τους στόχους της επικείμενης διοργάνωσης. Ο κ. Νικολάου, αναφερόμενος στη συνεργασία με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο, τόνισε ότι η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την Ηλία όσο και για τη διανέωση, καθώς δίνεται η ευκαιρία να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας περιοχής που μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για την ανάπτυξη ολόκληρη τη περιφέρεια Δυτική Ελλάδα. Λαμβάνοντα υπόψη τα στατιστικά στοιχεία τη περιοχή, θέλω να πω ότι ο νομό Ηλία ευρύτερα είναι ο 12ο φτωχότερο νομό από του 52 νομού τη χώρα. Το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που είναι 11.400 περίπου, διαχρονικά είναι στο 65% του μέσου όρου τη χώρα μα. Το ακαθάριστο αυτό εθνικό προϊόν βαίνει μειούμενο από το 2003 συνεχώς. Και ο κυριότερος αναπτυξιακός τομέας είναι το εμπόριο και ακολουθεί ο αγροτικός. Ο πληθυσμός κατά τα τελευταία 30 έτη έχει μειωθεί κατά 12% και αυτό έχει ξεκινήσει πριν συμβεί η γενικότερη πτώση σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Ηλίας, της χώρας. Οι προοπτικές επίσης είναι δυσίωνες. Μέχρι το 2050 προβλέπεται περαιτέρω πτώση κατά 12% στο βασικό σενάριο και αν πάρουμε το χειρότερο ίσως και μείον 25%. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το μεγάλο πρόβλημα επάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν αναπτυξιακές προκλήσεις, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές για να μπορέσει αυτή η χώρα, αυτός ο τόπος, να φύγει από αυτή την κατάσταση σήμερα της συνεχούς πτώσης και να περάσει σε αναπτυξιακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κύριο Νικολάου, το συνέδριο αποτελεί την εναρκτήρια διοργάνωση της προσπάθειας που θα γίνει για την εκπόνηση μιας ολιστικής αναπτυξιακής μελέτης για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, η οποία ως στόχο θα έχει να αναδείξει και να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα παρευρεθεί σε αυτό το συνέδριο και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις απόψεις της κυβέρνησης στους επιμέρους τομείς. Θα ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της συνεργασίας με την διανέωση και που, όπως αναφέραμε, υπεγράφει εν συνεχεία το μνημόνιο συνεργασίας με την κυβέρνηση. Από πλευράς λοιπόν κυβερνητικών παραγόντων θα παρευρεθεί η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γεώργιος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Δασών, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Μιχαήλ Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Υπουργείου Εσωτερικών και περιμένουμε και επιβεβαίωση από την κυρία Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής. Η μελέτη, όπως είπα, θα ολοκληρωθεί μέσα στο εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα παρουσιαστεί πια σαν σύνολο προτάσεων. Εκεί στην ουσία η πρόταση της και η δουλειά της διανέωσης έχει ολοκληρωθεί και απομένει
στην πολιτική ηγεσία να το υλοποιήσει. Η κυρία Μακαντάση με τη σειρά της ανέλησε το περιεχόμενο της προσπάθειας αλλά και το πλήθος των ερευνών της διανέωσης που θα διατεθούν στην επιστημονική ομάδα της μελέτης, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο καθηγητής Γιώργος Πετράκος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι οποίες θα παρουσιαστούν στο ολοήμερο συνέδριο. Το αναπτυξιακό συνέδριο που τιτλοφορείται Ηλία 2030, η αρχαία Ολυμπία στο επίκεντρο, δεν μπορεί να έχει παρά στον πυρήνα της τον πολιτισμό. Οπότε ίσως με μία μονομέρεια, θα έλεγα, αλλά επιβεβλημένη από τις συνθήκες που όλοι βιώνουμε και βίωσε και η περιοχή και το 2007, αλλά και με τις καταστροφικές πυρκαγιές πέρυσι το καλοκαίρι, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα μείζον ζήτημα είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην πολιτισμική μας κληρονομιά. Οπότε η διανέωση ήδη από το 2017 έχει αναδείξει ως, στην ερευνητική της ατζέντα ως κεντρική της έρευνα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Η κυρία Παπαγεωργάκη ανέλησε τη ροή και τη δομή του συνεδρίου. Το συνέδριο είναι κλειστό, ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, του ακαδημαϊκού κόσμου, συλλογικών φορέων και άλλοι. Άνθρωποι όμως που γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εκεί θα κληθούν να καταθέσουν με σύντομες τοποθετήσεις τις απόψεις και τις θέσεις τους.